όπως είπαμε και στη διαζώση μας εκπαίδευση, αυτή εδώ πέρα είναι η διαχείρισή μας. Συνδεόμαστε με τους κωδικούς που θα μας έχουν δοθεί στο email μας, μαζί με το URL, και πηγαίνουμε e-shop πίνακας ελέγχου για να βλέπουμε όλο το μενού του e-shop μας αριστερά. Ξεκινάμε με μια προεργασία, όπως είπαμε, στο χαρτί, για να φτιάξουμε τους κατασκευαστές μας που δουλεύουμε, τα brand των προϊόντων δηλαδή, και το δέντρο των κατηγοριών που θα ακολουθήσουμε. Αυτές είναι εργασίες οι οποίες γίνονται μία φορά στην αρχή και διορθώνουμε ανάλογα στην πορεία. Το τεχνικό κομμάτι είναι κατασκευαστές, νέο, όνομα κατασκευαστή, για παράδειγμα Ασλάνης, αποθήκευση και κλείσιμο, και τελείωσε, περάσει ο κατασκευαστής. Με την ίδια λογική συνεχίζουμε και στον επόμενο, νέο, τεστ, αποθήκευση κλείσιμο και περνιέται το κατασκευαστής. Τον σβήνω για να μην έχουμε πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Το επόμενο μας βήμα είναι να γυρίσουμε στο μενού προϊόντα και κατηγορίες προϊόντων. Εδώ πέρα τώρα, αφού έχουμε συμφωνήσει και έχουμε στο χαρτί μας κατασταλάξει στο δέντρο των κατηγοριών που θα ακολουθήσουμε για το e-shop μας, δεν είναι κάτι το οποίο είναι στατικό, μπορούμε να το αλλάζουμε στο μέλλον, αλλά για αρχή καλό είναι να τηρήσουμε ένα σταθερό μενού κατηγοριών. Το τεχνικό κομμάτι της υπόθεσης, αν θέλουμε να περάσουμε κάποια κατηγορία κύρια ή υποκατηγορία, νέο, για παράδειγμα μπορούμε να περάσουμε τώρα τα βρεφικά που είναι μια υπερκατηγορία, ας πούμε, βρεφικά, από τη στιγμή που δεν ανήκει σε κάποια άλλη κατηγορία αυτή υποκατηγορία, τσεκάρουμε το δημοσιευμένο, με το κουμπί αποθήκευση παραμένουμε στη σελίδα, με το αποθήκευση κλείσιμο ξαναγυρίζουμε στη λίστα. Αυτά ισχύουν παντού. Πάμε λίγο να δούμε μερικές ιδιαιτερότητες αναφορικά με τα Chef Alias, ή κάπου άλλο θα το δούμε ψευδόνυμο προϊόντος ή ψευδόνυμο μενού. Εάν για κάποιο λόγο θέλουμε να διορθώσουμε κάτι, ας πούμε το βρεφικά, να το κάνω παιδικά και πατήσω αποθήκευση, θα δούμε ότι το Chef Alias, όπως είπαμε και στο διαζώσεις ραντεβού μας, δημιουργείται μία φορά αυτόματα. Για να του πούμε ότι έχουμε κάνει κάποια διόρθωση και θέλουμε να το ξαναδημιουργήσει, το σβήνουμε και στην επόμενη αποθήκευση δημιουργεί το καινούριο. Ξαναγυρίζω στο βρεφικό να το ξαναδούμε άλλη μία φορά, βρεφικά, και σβήνω το ψευδόνυμο. Έχουμε τσεκάρει το δημοσιευμένο και πατάμε αποθήκευση. Είμαστε εντάξει. Αποθήκευση λοιπόν και κλείσιμο, και γυρίζουμε στη λίστα των κατηγοριών. Θα δούμε ότι η κατηγορία μας έχει δημιουργηθεί. Εάν θέλουμε τώρα σε αυτήν την κατηγορία να περάσουμε υποκατηγορία π.χ. εντόνια, ίδια λογική, κουμπί νέο. Εγώ θα τα βάφτιζα σεντόνια βρεφικά, τσεκάρουμε το κουτάκι δημοσιευμένο και στη γονική κατηγορία ερχόμαστε και επιλέγουμε και κάνουμε κλικ στην κατηγορία που θέλουμε να ανήκει αυτή η υποκατηγορία που περνάμε. Εγώ θέλω να ανήκει στα βρεφικά. Εάν πατήσουμε αποθήκευση και κλείσιμο, για να ξεχωρίζουμε τις υποκατηγορίες με τις κατηγορίες, αυτές που δεν έχουν δεντράκι από πίσω τους είναι κύριες. Αυτό εδώ το δεντράκι σημαίνει τα σεντόνια βρεφικά, εδώ έχουμε κάνει ένα τάιπο, οπότε για να δημιουργήσει καινούριο URL το σβήνουμε, αποθήκευση κλείσιμο. Μας δείχνει λοιπόν ότι αυτή εδώ πέρα η κατηγορία είναι υποκατηγορία των βρεφικών. Εάν θέλω στα σεντόνια τώρα να περάσω μια νέα υποκατηγορία, αλλά να είναι υποκατηγορία των σεντονιών βρεφικών, με την ίδια λογική θα γράψουμε την κατηγορία, το όνομά της, για παράδειγμα υπό κατηγορία, τσεκάρουμε το δημοσιευμένο και θα πάμε στη γονικότητα και θα το τσεκάρουμε το σεντόνια βρεφικά. Έτσι λοιπόν θα έρθουμε εδώ και θα δούμε ότι δημιουργεί μια τελεία, δεντράκι, υπό κατηγορία που ανήκει στα βρεφικά σεντόνια, η οποία ανήκει στα βρεφικά. Εάν βάλουμε και άλλη υποκατηγορία στην υπό κατηγορία, θα κάνει δύο τελίτσες και ούτω καθεξής. Όπως είπαμε και στην εκπαίδευσή μας, καλό είναι να κρατήσουμε 2 με 3 levels στο δέντρο των κατηγοριών,
ώστε να μην κουράζουμε το χρήστη με παραπανήσια κλικ και άσκοπη περιήγηση στο site. Όπως είπαμε και στην εκπαίδευσή μας, το σορτάρισμα των προϊόντων θα γίνεται και με φίλτρα. Οπότε κρατάμε ένα σταθερό δέντρο 2 με 3 levels, όπως θα δούμε και από ανταγωνιστές. Έχουμε κεντρική κατηγορία και υποκατηγορίες και όλα τα υπόλοιπα, για παράδειγμα σεντόνια που περάσαμε τώρα στα βρεφικά, έχουν γίνει φίλτρα, όπως θα δούμε εδώ, χρώμα, διαστάσεις, μέγεθος, σύνθεση, φύλλο, σχέδιο κτλ. Οπότε ουσιαστικά αυτό το level εγώ δεν θα το έβαζα και θα χρησιμοποιούσα, όπως θα δούμε και παρακάτω και σε επόμενα βίντεο, αρκετά μεγάλη έκταση και χρήση των φίλτρων, ώστε να μην χρειάζεται να κάνω ένα πολύπλοκο δέντρο κατηγοριών, το οποίο δεν θα μπορώ ούτε εγώ να το συντηρήσω, αλλά ούτε και οι χρήστες να περιηγηθούν με ευκολία. Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει το δέντρο μας όπως το έχουμε σκεφτεί και όπως το έχουμε σχεδιάσει στο χαρτί μας, ξεκινάμε την καταχώρηση των προϊόντων και πηγαίνουμε στο μενού προϊόντα. Ίδια λογική και εδώ. Θα κάνουμε ένα παράδειγμα με ένα simple product, απλό προϊόν δηλαδή, το οποίο δεν έχει δηλαδή υπό προϊόντα χρώμα μέγεθος, χρώμα ή μέγεθος ή χρώμα μέγεθος, όπως είπαμε και στην εκπαίδευσή μας. Κλικάρουμε το κουμπί νέο και ξεκινάμε. Όνομα προϊόντος. Όπως είπαμε και στην εκπαίδευση, θέλουμε ένα περιγραφικό τίτλος, καθώς παίζει ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι στην μετέπειτα κατάταξή μας στα οργανικά αποτελέσματα της Google. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε ένα τίτλο ανταγωνιστικό, για παράδειγμα λινό σεντόνι, τη μάρκα του Deluxe, καρό, γκρι, και θα βάλουμε και τη διάσταση στον τίτλο 160x220, και ίσως και αν είχαμε και το brand, ας πούμε, Beauty Home. Αυτός θεωρούμε ότι είναι ένας αρκετά περιγραφικός τίτλος για ένα προϊόν. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα και παπούτσια, ας πούμε, ένας περιγραφικός τίτλος θα ήταν γυναικείο μποτάκι σαντέ μαύρο με φιάπα. Οπότε δηλώνουμε ότι είναι και γυναικείο και μποτάκι και τη μάρκα του σαντέ και το χρώμα του μαύρο και την ιδιαιτερότητά του που είναι με φιάπα. Ο κάθε ιδιοκτήτης γνωρίζει τα προϊόντα του πολύ καλύτερα από εμάς, οπότε η οδηγία γενικά είναι περιγραφικός τίτλος, μέχρι 80 με 120 χαρακτήρες, δεν κοιτάμε να κάνουμε ολόκληρη έκθεση, θέλουμε ένα περιγραφικό τίτλο που να δημιουργεί πιθανότητες να βγούμε με αυτές τις λέξεις, φράσεις, κλειδιά στα οργανικά αποτελέσματα της Google όσο περνάει ο καιρός. Ερχόμαστε στον κωδικό προϊόντος που είναι το SKU προϊόντος. Όπως είπαμε, εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε είτε το barcode του προϊόντος εάν υπάρχει, είτε ολόκληρο, είτε τα τελευταία 5-6 ψηφία του, ή αν έχουμε δική μας εσωτερική κωδικοποίηση, ή αν δεν έχουμε τίποτα, βάζουμε ένα τυχαίο αριθμό, αρκετά μεγάλο ώστε να μην υπάρχει, να είναι μοναδικός και να μην υπάρχει σε άλλο προϊόν, και προχωράμε στον κατασκευαστή. Εδώ, με ένα κλικ μέσα στο πεδίο, μας φέρνει τη λίστα που έχουμε περάσει από πριν, όπως είπαμε στην αρχή του βίντεο, στους κατασκευαστές. Εγώ για το παράδειγμα αυτό θα χρησιμοποιήσω την Beauty Home. Ίδια λογική και στις κατηγορίες προϊόντων, κάνουμε ένα κλικ μέσα στο πεδίο και μας εμφανίζει τη λίστα των κατηγοριών, όπως την έχουμε δηλώσει στις κατηγορίες που είδαμε λίγο πριν. Το συγκεκριμένο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε τα set σεντόνια ή τα μεμονωμένα σεντόνια, αφού περνάω λινό σεντόνι. Εδώ πέρα τώρα θα εξετάσουμε μία συνθήκη, η οποία είναι τι. Αυτό το προϊόν μπορεί να ανήκει στα μεμονωμένα σεντόνια, όμως μπορεί να ανήκει και στις προσφορές. Επίσης, μπορεί να ανήκει, εάν είχαμε κατηγορία ξενοδοχειακά και υποκατηγορία σεντόνια, να ανήκει και στα ξενοδοχειακά σεντόνια και να την επιλέγαμε και εκείνη την κατηγορία. Όταν υπάρχει μία συνθήκη που λέει ότι οι κατηγορίες των προϊόντων εδώ είναι μεγαλύτερο του ενός, έχουμε ένα πεδίο από κάτω που λέγεται Force Canonical Category,
το οποίο επίτηδες είναι στα αγγλικά, γιατί δεν το χρησιμοποιούμε πάντα, μόνο όταν είναι το από πάνω πεδίο παραπάνω από μια κατηγορία δηλωμένες, ερχόμαστε εδώ και επιλέγουμε από τη λίστα των κατηγοριών πάλι τη μοναδική κατηγορία που ανήκει το προϊόν, τη μητρική του. Για το παράδειγμα που χρησιμοποιούμε είναι τα μεμονωμένα σεντόνια. Όταν η κατηγορία που είναι δηλωμένη εδώ είναι μία, αυτό το βήμα παρακάμπτεται. Το αφήνουμε στο no override. Και συνεχίζω. Τελική τιμή του προϊόντος. Εδώ είμαστε λίγο απλά. Πόσο πουλάμε το προϊόν με ΦΠΑ τελική τιμή. Για να έχουμε στρογγυλά ποσά θα χρησιμοποιήσω το ποσό των 124 ευρώ. Τσεκάρουμε τον υπολογισμό κόστους για να κάνει την αποφορολόγηση και πατάμε αποθήκευση. Όπως θα δούμε μου συμπληρώνει την τιμή χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Στην αποθήκευση εδώ πέρα δημιουργείται ένα link προεπισκόπησης για να βλέπω τι έχω κάνει μέσα στο προϊόν. Εάν το πατήσω με μεταφέρει στο site, επειδή το site είναι κλειδωμένο και υποκατασκευή, την πρώτη φορά, κάθε φορά που ανοίγω τον browser, μου ζητάει να συνδεθώ. Αν συνδεθώ, θα με πετάξει στην αρχική, ξαναγυρίζουμε διαχείριση και πατάμε προεπισκόπηση. Εδώ μπορώ να βλέπω τι έχω κάνει έως τώρα. Οπότε βλέπω την τιμή, βλέπω το προϊόν, φωτογραφία δεν έχουμε περάσει ακόμα, βλέπω την εταιρεία, βλέπω τον κωδικό μου και βλέπω και την κατηγορία που έχει, την κεντρική που έχει δηλωθεί το προϊόν. Εάν αυτό το προϊόν θέλω να το δηλώσω με έκπτωση, ερχόμαστε στο πεδίο παράκαμψη και ας πούμε για παράδειγμα θέλω να το πουλάω 99,90 και τσεκάρω την αντικατάσταση τελικού. Εάν πατήσω αποθήκευση και έρθω εδώ, θα δούμε ότι μου διαγράφει το 124 και το πουλάω 99,90. Έτσι περνάμε εκπτωτικές τιμές μέσα στα προϊόντα, στο κάθε προϊόν. Λάθη που γίνονται συνήθως είναι όταν θα λήξει η έκπτωση, έρχονται και ή σβήνουν τελείως το πεδίο παράκαμψη, έτσι, ή βάζουν 0 και ξεχνάνε την αντικατάσταση τελικού ενεργή. Εάν πατήσουμε αποθήκευση έτσι και κάνουμε προεπισκόπηση, το πεδίο, το προϊόν δεν θα έχει καθόλου τιμή και δεν θα μπορεί να αγοραστεί. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα υπάρχει μέσα στο πεδίο παράκαμψη, μας ενδιαφέρει να ενεργοποιούμε και να απενεργοποιούμε την έκπτωση με τα δύο παρακάτω αυτά πεδία. Εδώ δηλαδή αν θα κάνουμε αποθήκευση, παρόλο που το πεδίο παράκαμψη είναι γεμάτο, πουλιέται 124 ευρώ. Εάν το τσεκάρω, πουλιέται 99,90 με διαγραμμένη την αρχική του τιμή, που αυτό είναι και το ζητούμενο. Ερχόμαστε στην καρτέλα περιγραφή προϊόντος για να περάσουμε την περιγραφή του προϊόντος. Το από πάνω κουτί σύντομη περιγραφή το παρακάμπτουμε. Δεν το χρησιμοποιούμε στο συγκεκριμένο site. Στην περιγραφή τα πράγματα τεχνικά. Έχουμε ένα-δύο πράγματα να προσέξουμε. Κατά τα άλλα, η περιγραφή του προϊόντος δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ή πληκτρολογούμε την περιγραφή μας όπως την επιθυμούμε. Εάν θέλουμε όμως να κάνουμε copy-paste από άλλο site ή από Word ή από Excel ή από οτιδήποτε άλλο, γενικά όταν κάνουμε copy-paste, έχουμε δύο τρόπους να γίνει αυτό. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να κάνουμε copy-paste από ένα άλλο site αυτή την περιγραφή. Ο ένας τρόπος είναι να κάνουμε αντιγραφή και στο site μας, στο διαχειριστικό μας, εργαλεία πηγαίος κώδικας και επικόλυση. Έτσι μας χάνει τις παραγράφους και θα πρέπει να τις ξαναδημιουργήσουμε και τη γραμμογράφηση, bold κτλ. Να την ξαναφτιάξουμε. Ο άλλος τρόπος είναι που τον προτείνουμε και εμείς. Εμείς έχουμε ένα μόνιμο TXT στην επιφάνειά μας, το ανοίγουμε, κάνουμε επικόλυση εδώ και από εδώ επιλογή όλων, αντιγραφή και επικόλυση στον editor απευθείας. Έτσι μας κρατάει τις παραγράφους και ερχόμαστε εδώ και κάνουμε κάποια σημεία bold με λέξη φράση κλειδιά που επιθυμούμε. Σεντόνια, ποιότητα, άριστη ποιότητα, μοναδικές αποχρώσεις, βοηθάει πάρα πολύ στα οργανικά, εντυπωσιακή ποιότητα κατασκευής κτλ. Αυτό που θέλω να τονίσω λίγο εδώ πέρα είναι ότι 100%
αντιγραφή ειδικά από ανταγωνιστικά site, ακόμα και του προμηθευτή, αν ο υπόλοιπος ανταγωνισμός τον έχει αντιγράψει στο 100%, αντιγραφή αυτούσια απαγορεύεται. Έστω και αντιγραφή και επικόλυση να κάνουμε, θα πρέπει να έρθουμε και να αλλάξουμε λίγο την περιγραφή, τη σύνταξη, να τροφοδοτήσουμε με καινούργιες λέξεις, φράσεις, κλειδιά. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, υποδεχτείτε την πολυτέλεια με τα εξαιρετικής ποιότητας εντόνια. Η σειρά δεν τη χρειάζεται, ούτε φυσικά συλλογή λινοχών που είναι ο ανταγωνιστής μας. Τα σεντόνια της σειράς είναι κατασκευασμένα 100% αγνό βαμβάκι άρεσης ποιότητας. Δεν χρειάζεται αυτό, ούτε και αυτό. Καλοραμένα, μπορώ αυτό να το κάνω με μοναδικές αποχρώσεις. Να βάλω ένα ακόμα εδώ. Τα σεντόνια κλάσικα είναι ιδανικά για καθημερινή χρήση. Και να το σταματήσω εδώ. Το καλύτερο και το ιδανικότερο όλων είναι να γράφουμε την περιγραφή όπως γνωρίζουμε εμείς τα προϊόντα μας και να είναι αυτούσια από το κεφάλι μας. Εάν έρθουμε στο σημείο να κάνουμε αντιγραφή, πρέπει να αλλάξουμε λίγο έως αρκετά την περιγραφή, ώστε να μην θυμίζει σε καμία περίπτωση από που έχει αντιγραφτεί, ούτε από τον αλγόριθμο της Google, αλλά ούτε και από τον ίδιο τον προμηθευτή, και να έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις, να μας τηλεφωνεί ότι τον έχουμε αντιγράψει κτλ. Σε αυτό το σημείο να θυμίσω ότι μέχρι να εξοικειωθούμε με το σύστημα και να γίνουμε ταχύτεροι, καλό είναι κάθε τρεις και λίγο να κάνουμε μία αποθήκευση, ώστε αν κλείσει το session στο διαχειριστικό, να μην χάσουμε αυτά που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Η επόμενη καρτέλα μας είναι η κατάσταση προϊόντος. Σε πρώτη φάση, όπως είπαμε και στην εκπαίδευσή μας, περνάμε τα διαθέσιμά μας προϊόντα και δεν θα ασχοληθούμε με το stock management, καθώς έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να προλάβουμε τις προθεσμίες του προγράμματος, οπότε δεν είμαστε σε φάση τώρα να κάνουμε απογραφή των προϊόντων της αποθήκης μας, οπότε το παρακάμπτουμε και αφήνουμε το e-shop ρυθμισμένο. Οτιδήποτε είναι μηδέν να μπορεί να επαναγγελθεί κανονικά, και αν κάτι μας φύγει όταν θα ανοίξουμε το e-shop, το αποδημοσιεύουμε απλά. Η επόμενη καρτέλα διάσταση και βάρος προϊόντος την αφήνουμε και αυτήν, καθώς τα προϊόντα μας δεν είναι ογκώδη και με τεράστιο βάρος, οπότε θα βάλουμε στάνταρ κανόνες μεταφορικών. Και ερχόμαστε στην καρτέλα εικόνες προϊόντων. Εδώ τα πράγματα είναι αρκετά απλά. Έχουμε τις εικόνες των προϊόντων μας, υποτίθεται έτοιμες, ρετουσαρισμένες στην επιφάνειά μας του υπολογιστή μας ή σε κάποιο φάκελο. Ο κανόνας είναι ελάχιστη διάσταση 450x450 pixel με 72 dpi resolution. Το ιδανικό μέγεθος είναι 980x980 με 72 dpi πάντα resolution. Εάν χρειαστεί να κατεβάσουμε εικόνα από ένα άλλο site, ερχόμαστε στο ανταγωνιστικό site, δεξί κλικ, άνοιγμα εικόνα σε νέα καρτέλα και πάντα παίρνουμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Όπως βλέπουμε, αυτή η εικόνα είναι 768x768, είναι κάπου στη μέση και λίγο παραπάνω, οπότε είναι καταπληκτική. Δεξί κλικ αποθήκευση εικόνας, τη σώνουμε εκεί που θέλουμε για να έχουμε ένα αρχείο και ερχόμαστε στη διαχείρισή μας, κάτω κάτω που λέει φόρτωση αρχείου, περιήγηση, τη βρίσκουμε στον υπολογιστή μας και πατάμε μία αποθήκευση. Στην αποθήκευση κάνει και upload ταυτόχρονα. Ίδια λογική αν έχουμε πολλαπλές εικόνες, ερχόμαστε και βρίσκουμε και τις υπόλοιπες και τις ανεβάζουμε. Για παράδειγμα μπορεί να είναι αυτή. Αποθήκευση την ανεβάζει και κάνει και αποθήκευση αυτόματα. Αυτό που έχουμε να δούμε εδώ είναι ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε τη σειρά, ποια θα εμφανίζεται πρώτη, κάνουμε απλό drag and drop. Μας ανοίγει pop-up για επιβεβαίωση. Εγώ θέλω αυτήν πρώτη, οπότε είμαστε εντάξει και πατάμε μια αποθήκευση. Να τονίσω εδώ ότι, όπως είπαμε και στην εκπαίδευσή μας, για να μην ξεχαστεί, ότι η Google έχουμε χωρίζεται σε δύο κομμάτια, το οργανικό της αποτέλεσμα και το Google Images, οπότε για να μπουστάρουμε και τις εικόνες στο Google Images, επιστρέφουμε στις πληροφορίες προϊόντος και εφόσον έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό τίτλο, κάνουμε αντιγραφή του τίτλου, επιστρέφουμε στις εικόνες και στην πρώτη εικόνα ερχόμαστε και κάνουμε επικόλυση στα πρώτα τρία πεδία
των πληροφοριών εικόνας και αποθήκευση. Γενικός κανόνας είναι ότι οι τίτλοι των προϊόντων, όπως και ο κωδικός του προϊόντος, θα πρέπει να είναι μοναδικοί. Έστω να αλλάζει το χρώμα ή διάσταση ο κατασκευαστής, αν είναι, πέσουμε σε περίπτωση η οποία είναι ακριβώς ίδιος ο τίτλος, βάζουμε στο τέλος του τίτλου των προϊόντων ένα κωδικό, ίσως τον κωδικό του προϊόντος, για να είναι μοναδικό το URL και να μην μας κάνει παύλα 1, παύλα 2 στα URL. Τελειώσαμε και με τις εικόνες των προϊόντων και ερχόμαστε στο τελευταίο, στην τελευταία καρτέλα που είναι τα προσωπικά πεδία, δηλαδή τα φίλτρα. Από εδώ ορίζουμε σχετικά προϊόντα που θα το δούμε λίγο αργότερα, και τα φίλτρα των προϊόντων. Στο παράδειγμα που χρησιμοποιούμε τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τα φίλτρα που έχουμε ήδη καταχωρήσει εμείς σαν δείγμα και στο τέλος του βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε έξτρα φίλτρα εμείς που να τα δηλώνουμε στα επόμενα μας προϊόντα. Για το παράδειγμά μας, όπως θα δούμε εδώ από τη λίστα μας, έχω περάσει κάποια φίλτρα που μπορούμε να δηλώσουμε μέσα στο προϊόν. Είπαμε, στο τέλος του βίντεο θα δούμε και πώς δημιουργούμε και καινούργια. Προς το παρόν θα χρησιμοποιήσουμε από τη λίστα που έχουμε. Με το να κάνουμε κλικ σε κάθε φίλτρο εμφανίζεται από κάτω. Εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω τον τύπο και ουσιαστικά εδώ πέρα τώρα είναι το φίλτρο και τα values του φίλτρου. Τα values του φίλτρου μπορούμε να τα περάσουμε αν κάτι δεν μας αρέσει από εδώ ή θέλουμε να συμπληρώσουμε κάτι, με το να πατήσουμε νέα τιμή ή να βάλουμε την τιμή στα ελληνικά και στα αγγλικά, στο επόμενο προϊόν θα το έχουμε μέσα στη λίστα μας. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το... τώρα περνάμε σε ντόνι, οπότε μπορούμε να βάλουμε ας πούμε το υποαλλεργικό αν είναι, ή το χειροποίητο, ή με κέντημα ή με λάστιχο ας πούμε. Εάν τίποτα δεν μας αρέσει από τον τύπο ή δεν θέλουμε να περάσουμε τύπο, μπορούμε απλά να μην περάσουμε το φίλτρο του συγκεκριμένο και να πατήσουμε χ ή να μην το βάλουμε καν στη λίστα μας. Αν περνούσαμε ας πούμε κάποιο παιδικό σεντόνι, θα μπορούσαμε, ή κάποιο σεντόνι που είναι κάποιας ομάδας, μπορούμε στο φύλλο να βάλουμε αγόρι, κορίτσι, unisex. Αν θα δούμε εδώ, έχουμε αγόρι, κορίτσι, unisex, οπότε το συγκεκριμένο σεντόνι είναι ενηλίκων, οπότε δεν θα χρησιμοποιήσω καθόλου το φίλτρο αυτό και θα πάω στο επόμενο που είναι το είδος, που μπορούμε να δηλώσουμε τη σύνθεση που είναι του σεντονιού. Για παράδειγμα, καπιτονέ, ή αν είναι πικέ ή πλεκτή ή οτιδήποτε. Αν είναι κάτι το οποίο δεν το έχω βάλει, μπορούμε να το προσθέσουμε με νέα τιμή, όπως είπαμε και προηγουμένως. Σχέδιο. Εδώ μπορούμε να βάλουμε παραδοσιακό, παιδικοί ήρωες, ομάδα, φλωράλ. Σκεφτόμαστε και μελλοντικά τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, έτσι, όχι μόνο στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Τώρα θα βάλω καρό, γιατί όπως είδαμε και στον τίτλο το έχω βάλει καρό και είναι και καρό από ό,τι βλέπω σε αυτή τη φωτογραφία, οπότε θα χρησιμοποιήσω το σχέδιο καρό. Έχουμε και ένα φίλτρο set μεμονωμένα που είναι για τα σεντόνια, αυτό για τα παπλώματα, οπότε εγώ θα βάλω μεμονωμένο. Είναι κατοσέντονο με λάστιχο, ναι, έχει λάστιχο. Μέγεθος μεμονωμένα μπορώ να βάλω ότι είναι για υπέρδιπλα king size. Βλέπω ότι έχω και άλλες τιμές για άλλου τύπου προϊόντα, τα φίλτρα όμως παραμένουν ίδια. Μπορώ να βάλω το χρώμα, το οποίο χρώμα είδαμε ότι είναι γκρι. Βλέπουμε τώρα ότι δεν το έχουμε το γκρι στις τιμές μας, οπότε θα έρθω και θα γράψω στα ελληνικά γκρι και στα αγγλικά gray. Τι άλλο μπορώ να βάλω? Μπορώ να βάλω, ήρωες δεν είναι προϊόν παιδικό ή βρεφικό, οπότε το παρακάμπτω. Πατάω μία αποθήκευση. Θα δούμε ότι έχει πάρει και την καινούργια τιμή του γκρι και έχει μπει και στη λίστα, οπότε στα επόμενα προϊόντα θα το βρίσκουμε. Και ας κάνουμε μια προεπισκόπηση τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε. Μας έχει πετάξει έξω, έχει λήξει συνεδρία, οπότε κάνουμε μια σύνδεση και ερχόμαστε ξανά εδώ. Και βλέπουμε τον τίτλο μας, τον κωδικό μας, την εταιρεία μας. Είπαμε ότι ό,τι περνάμε είναι διαθέσιμο, οπότε εμφανίζεται η διαθεσιμότητα αυτόματα. Η αρχική τιμή, η εκπτωτική, η κατηγορία που ανήκει, η περιγραφή με τα μπόλτις, τα αυτόματα φίλτρα.
Εκτός το ότι δημιουργείται μια έξτρα περιγραφή που είναι ό,τι καλύτερο και για το χρήστη και για τις μηχανές αναζήτησης, στην κατηγορία δημιουργείται αυτόματα και αυτή η αριστερή κολόνα που μας λέει τι διαθέσιμες επιλογές έχουμε από τα προϊόντα μας δεξιά. Εάν επιλέξω εγώ τώρα τον γκρι, θα μου βγάλει μόνο το προϊόν που πέρασα τώρα. Και αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιούμε τα φίλτρα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για ένα e-shop, οπότε προτείνουμε οπωσδήποτε να χρησιμοποιείται, ας είναι και με αυτά τα λίγα φίλτρα που έχουμε περάσει τώρα. Σαν τελείωμα, παρόλο που έχει αρκετή ανάπτυξη το θέμα των φίλτρων, αυτό που θα δείξουμε λίγο παραπάνω τεχνικά εδώ, για να το έχουμε και υπόψη μας, είναι ότι εφόσον έχουμε καταχωρήσει έναν αριθμό ικανοποιητικό προϊόντων, μπορούμε να περάσουμε σχετικά προϊόντα μέσα σε άλλο προϊόν. Δηλαδή εδώ, αν γράψουμε με αναζήτηση ή τον κωδικό ή το όνομα ενός προϊόντος, για παράδειγμα αυτό, έχει περαστεί μέσα στη λίστα των προϊόντων. Αν θέλω να περάσω δεύτερο, πατάμε επαναφορά και ξανά με τον ίδιο τρόπο πληκτρολογούμε και μας εμφανίζει αντίστοιχα αποτελέσματα. Αν πατήσω αποθήκευση και έρθω εδώ να κάνω μία ανανέωση και μπω μέσα στο προϊόν αυτό που έχω φτιάξει στα μεμονωμένα σεντόνια, βλέπω ότι μου δημιουργεί τα σχετικά προϊόντα, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για το χρήστη ο οποίος θα πέσει στο link αυτό, να μπορεί να δει και άλλα προϊόντα απευθείας μέσα από το προϊόν αυτό. Μπορεί να βάλουμε σχετικό προϊόν το πάπλωμα ή τις μαξιλαροθήκες του προϊόντος του συγκεκριμένου. Σαν marketing βοηθάει πάρα πολύ, καλό είναι να το δουλέψουμε. Εγώ δείχνω τεχνικά το βέλτιστο που μπορείς να φτάσεις στο e-shop σου. Το αν θα το δουλέψει ή όχι εξαρτάται από τον καθένα που και πόσο χρόνο θέλει να αφιερώσει και το e-shop του. Για να ολοκληρώσουμε το παράδειγμα και να πούμε ότι έχουμε κλείσει όλα τα τεχνικά κομμάτια, το πώς κάνω τι, και μετά θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο τα φίλτρα. Θεωρητικά, ας πούμε ότι έχουμε περάσει 20, 30, 40, 50 κωδικούς που με αυτούς θα ανοίξουμε το site και θα καταθέσουμε το πρόγραμμα. Αυτό που μένει να κάνουμε είναι, επειδή το πρόγραμμα ζητάει και την πολυγλωσσικότητα, εγώ θα δείξω τεχνικά όλα τα μέρη του site πώς μεταφράζονται. Και ξεκινάω όπως ξεκίνησε το βίντεο. Πάω στους κατασκευαστές. Ανοίγω κατασκευαστές. Εδώ αριστερά μου εμφανίζεται ένα drop-down μενού που λέει Greek. Εάν γυρίσω English, μου εμφανίζονται αγγλικές σημεούλες. Όπου έχει κείμενο που λέει ελληνικό δίπλα και αγγλική σημεούλα, ερχόμαστε και το μεταφράζουμε και αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, επειδή είναι Greekless, είμαστε OK, πατάμε αποθήκευση και κλείσιμο και πήρε το Aslanis και στο αγγλικό του κείμενο, στην αγγλική του μορφή. Το ίδιο κάνουμε και στο OM. Γυρίζουμε αγγλικά, αποθήκευση και κλείσιμο, έχει πάρει το OM. Νήμα, γυρίζουμε αγγλικά, το πήρε. Beauty Home, γυρίζουμε αγγλικά, το πήρε. Aslanis, γυρίζουμε αγγλικά, το πήρε. Ίδια λογική και στις κατηγορίες. Επιστρέφουμε κατηγορίες, θα δείχνουμε τη σειρά που ξεκίνησε το βίντεο. Θέλουμε υπνοδωμάτιο, γυρίζουμε αγγλικά. Έχουμε σημεούλα εδώ, άρα θα κάνουμε bedroom. Σβήνουμε το ψευδόνυμο για να δημιουργηθεί το καινούργιο το αγγλικό. Βλέπουμε ότι τα υπόλοιπα πεδία που έχει σημεούλα δεν έχει ελληνική μετάφραση και προς το παρόν δεν το χρησιμοποιούμε, οπότε είμαστε κομπλέ. Αποθήκευση και κλείσιμο. Σετ σεντόνια, γυρίζουμε αγγλικά. Ανοίγουμε και ένα Translate Google να μας βοηθάει από ελληνικά σε αγγλικά. Σετ σεντόνια. Κάνουμε αντιγραφή και ερχόμαστε εδώ, σβήνουμε το ψευδόνυμο για να δημιουργηθεί το καινούργιο, αποθήκευση και κλείσιμο, μεμονωμένα σεντόνια γυρίζω στα αγγλικά, παίρνω αυτό, το πάω translate, copy, το βάζω εδώ, σβήνω το ψευδόνυμο, αποθήκευση και κλείσιμο, προσφορές γυρίζω στα αγγλικά, νομίζω αυτό το έχουμε μεταφράσει ήδη, οπότε είναι ok,
Βρεφικά γυρίζω σε αγγλικά. Translate. Αυτό θα το κάνουμε στο τέλος. Στο τέλος που έχουμε τελειώσει. Δεν το κάνουμε κάθε φορά που περνάμε μια κατηγορία για να καθυστερούμε. Όταν θα τελειώσουμε το δέντρο, πάμε και το μεταφράζουμε. Όταν τελειώσουμε τα 20, 30, 40, 50 κωδικούς προϊόντων, πάμε και τις μεταφράζουμε μαζικά. Γιατί είναι πολύ γρήγορη διαδικασία. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε κάθε φορά που τελειώνουμε ένα προϊόν. Γυρίζουμε αγγλικά, περνάμε και αυτό, σβήνουμε το ψευδόνυμο, αποθήκευση, κλείσιμο. Ουσιαστικά τελειώσαμε τις κατηγορίες. Εδώ, ας πούμε, είχα 150 κατηγορίες, θα τις έκανα μία-μία, σε 20 λεπτά, ένα τέταρτο, είχα τελειώσει τις κατηγορίες και θα πήγαινα στα προϊόντα. Ίδια λογική στα προϊόντα, αν μπω στο προϊόν που περάσαμε τώρα, το Lino Sedoni Deluxe, γυρίζω το Greek σε English και όπου έχει σημεούλα, πάμε και κάνουμε τη μετάφρασή μας. Αντιγραφή, επικόλυση, σβήνω το ψευδόνυμο, βλέπετε ότι εδώ πέρα έχει αγγλική σημεούλα και περιγραφή. Παίρνω και την περιγραφή μου, τη βάζω εδώ, προφανώς και διορθώνω, τώρα το κάνω γρήγορα για λόγους του βίντεο. Επικόλυση, αν θέλω βάζω πάλι quality seeds bold. Και ούτω καθεξής. Κατάσταση δεν κάνω τίποτα, διαστάσεις δεν κάνω τίποτα, εικόνες δεν κάνω τίποτα. Και ερχόμαστε στα προσωπικά πεδία που από εδώ δεν κάνω τίποτα. Θα το δείξουμε αναλυτικά στα φίλτρα που τα έχουμε δηλώσει. Αν θυμηθείτε, όταν πατούσα νέα τιμή, περνούσα απευθείας και το ελληνικό και το αγγλικό. Οπότε εδώ πέρα δεν χρειάζεται να μεταφράσουμε κάτι. Υποτίθεται όταν τα περνάμε είναι ήδη μεταφρασμένα. Αποθήκευση και κλείσιμο. Και έχουμε τελειώσει και με το multi-language που ζητάει το πρόγραμμα. Όλο το υπόλοιπο site που βλέπουμε, είσοδος, λογαριασμός, εταιρεία, προσφορές, επικοινωνία, τα κάτω links του footer και τα λοιπά, τα έχουμε μεταφράσει ήδη εμείς και θα τα μεταφράσουμε και εμείς. Εσείς είστε υπεύθυνοι καθαρά μόνο για το κομμάτι του e-shop. Κατηγορίες, προϊόντα, κατασκευαστές, φίλτρα και τιμές των φίλτρων. Πάμε λίγο να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα φίλτρα για να έχουμε εικόνα το πώς διαχειριζόμαστε όλο μας το e-shop σε ένα full video ώστε να ανατρέχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή σαν αρχείο και να βλέπουμε πώς κάνουμε τι. Μενού προσωπικά πεδία. Εδώ θα δούμε τη λίστα ουσιαστικά που είδαμε και στη λίστα που είδαμε μέσα στο προϊόν που περάσαμε πριν. Μπορώ να αντιγράψω για να δημιουργήσω ένα καινούριο. Ή μπορώ να μπω σε ένα, ας πούμε, στο φύλλο, όχι στο φύλλο γιατί είναι στάνταρ τα φύλλα, στον τύπο ας πούμε, και να περάσω μια νέα τιμή. Και όπως βλέπουμε και από πού μεταφράζονται και τα φίλτρα, μιας και μπήκαμε να το δούμε και αυτό. Οπότε το multi-lang των φίλτρων γίνεται από τα ίδια τα φίλτρα μέσα ή την ώρα που τα παίρναμε μέσα στο προϊόν απευθείας στο ελληνικό, την ελληνική ετικέτα με την αγγλική ετικέτα. Μπορώ να περάσω απευθείας σχεδόν τη νέα τιμή, αλλά αφού περνάει και μέσα από το προϊόν, δεν χρειάζεται, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί να το περνάμε εδώ απευθείας, αφού περνιέται μέσα στο προϊόν. Γυρίζουμε προσωπικά πεδία. Μπορούμε να επιλέξουμε το τελευταίο φίλτρο, τους ήρωες ας πούμε, το επιλέγω αν θέλω να δημιουργήσω ένα καινούριο και να το κλωνοποιήσω. Θα δούμε ότι θα μας χαλάσει τον τίτλο και θα μας βάλει ένα copy στο τέλος. Στο κλόνο δεν παίρνει τις τιμές, οπότε είναι εδώ κενό. Δεν χρειάζεται να περάσουμε τιμές γιατί μπορούμε να τις περνάμε απευθείας μέσα στο προϊόν. Το ξαναείπα. Για να φτιάξουμε τον τίτλο και να βάλουμε αυτό που θέλουμε, ερχόμαστε στις επεκτάσεις, γλώσσες και ένα προσδιορισμή. Το ανοίγουμε σε νέα καρτέλα να είναι δίπλα μας. Ανοίγουμε το φίλτρο που δημιουργήσαμε και μετά το virtual και το underscore. Αν θέλουμε να φτιάξουμε, ας πούμε, ένα πεδίο το οποίο θα λέγεται να βάλουμε test, βάζουμε μετά το underscore test. Αυτό θα πρέπει να είναι μοναδικό, οπότε θα βάλω ένα, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο test. Και αυτό το τίτλο θα τον κάνω αντιγραφή, αποθήκευση εδώ, και θα πάω στις γλώσσες. Θα μεταφράσω πρώτα το ελληνικό διαχειριστικό και μετά το αγγλικό διαχειριστικό.
Επιλέγω Greek LGR περιοχή διαχείρισης. Εδώ θα δούμε και άλλες γλώσσες, όπως τους ήρωες που αντιγράψαμε τώρα. Νέο. Σταθερά γλώσσες είναι αυτό που κάναμε αντιγραφή και το κείμενο της μετάφρασης. Για παράδειγμα θα το ονομάσω Γιάννης για το παράδειγμα και θα επιλέξω να ισχύει και για τις δύο τοποθεσίες. Αποθήκευση και κλείσιμο. Αν θα γυρίσω εδώ και θα κάνω αποθήκευση και κλείσιμο, θα δω ότι πήρε τον τίτλο Γιάννης που έχω μεταφράσει τώρα. Επειδή θέλουμε να ισχύει και για τα αγγλικά, γυρίζουμε στο English περιοχή διαχείρισης, νέο, το περνάμε και εδώ και βάζουμε το αγγλικό του John. Επιλέγουμε και για τις δύο τοποθεσίες, οπότε όταν θα γυρίσει ο χρήστης στο site από ελληνικά σε αγγλικά, θα βλέπει τους τίτλους των πεδίων, καθώς και τα πεδία που είπαμε ελληνική ή αγγλική ετικέτες, μεταφρασμένα τα πάντα σωστά δομημένα. Είναι λίγο ταλέπορο στην αρχή, αλλά τα φίλτρα, αν τα φτιάξουμε εξ αρχής, όπως και τις κατηγορίες στους κατασκευαστές, δεν ξανασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι. Κάθε αρχή και δύσκολη, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Έχουμε δει ένα 95% στο πώς διαχειριζόμαστε το e-shop μας. Εύχομαι καλή αρχή και καλή συνέχεια. Για οποιαδήποτε απορία θα είμαστε και σε επικοινωνία. Σβήνω όλα τα τεστ που έχουν δημιουργηθεί για να μην μας μπερδεύουν. Καλή συνέχεια.